Τριαόρσα Λία Παρθένη, που είχε υπέροχο φόρεμα, τη φοράω σήμερα και κατά καιρούς πολλές φορές. Αν εξαιρέτως αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, μπορεί να με δείτε και με καλοκαιρινό, δεν έχει καμία σημασία. Γεια σου, Ρένη. Γεια σου, Ρωσαλία, και καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε φέραμε λίγο νωρίτερα, γιατί εσύ ήθελες μια εβδομαδούλα παραπάνω, το έχω καταλάβει, αλλά δεν πειράζει. Να μας παρουσιάσεις έτσι ένα μικρό δείγμα από την ανοιξιάτικη κολεξιόν σου. Πρώτα όμως, θέλω να μου πεις. Πώς εσύ φαντάζεσαι τη γυναίκα, πώς εσένα σε ικανοποιεί να βλέπεις μια γυναίκα, τι θες να βλέπεις σε μια γυναίκα, όχι μόνο τα ρούχα, γενικότερα. Για να φτάσουμε και στα σχέδια και σε αυτά που μας έχεις φέρει σήμερα να δούμε. Δηλαδή, εσύ τη γυναίκα τη θέλεις τελικά ντυμένη, τη θέλεις σημερινή, τη θέλεις άνετα ντυμένη, τη θέλεις όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί. Α, όλα αυτά μαζί. Ωραία, για μιλήσαμε. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ώρες της ημέρας. Mm-hmm. Άλλες ώρες πρέπει να είμαστε λίγο πιο σεξι, άλλες ώρες πιο άνετες, άλλες ώρες πιο. Επιβλητικές mm-hmm. στη δουλειά μας μερικές φορές. Άρα τα ρούχα, ένας λόγος που εγώ τα επιμένω να είναι απλά είναι γιατί μπορούν να βοηθούνται με τα αξεσουάρ μερικές φορές για να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Όταν λες απλά, ποιο θεωρείς απλό? Με αυτό που φοράω σήμερα εγώ το λες απλό? Θα έλεγα ότι είναι βραδινό. Α, θα το έλεγες. Ναι. Καλά, εγώ το βλέπω για όλες τις ώρες της μέρας γιατί μου αρέσει και όλα, αυτά τα χρώματα με τρελαίνουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο και να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι βλέπουμε. Παρακαλώ μουσική και να έρθει έξω η πρώτη κοπέλα. Αυτό είναι αρκετά καλοκαιρινό. Mm-hmm. Είναι σε ένα ανοιχτό λιλά. Είναι ένα φόρεμα το οποίο είναι για πολύ ζεστές μέρες του καλοκαιριού, θα έλεγα. Εξού και είναι έτσι άνετο και φαρδουλό και δροσερό. Τι ύφασμα είναι αυτό, Ρωσαλία? Είναι βαμβακερό. Ναι. Ύφασμα που καμίσεις, ναι. Και αυτό θα βγαίνει σε ένα χρώμα ή μπορεί? Όχι, να θα βγαίνει και σε λευκό και σε μαύρο και στο λιλά που βλέπουμε τώρα. Uh-huh. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως με μια ζακέτα ή με ένα ζακετάκι από πάνω, ένα σακάκι, μπορεί να φορεθεί και σε ένα γραφείο με ένα διαφορετικό παπούτσι. Τώρα εδώ το δείχνουμε λίγο πιο διακοπών. Σωστό. Εξάλλου μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε μπει τώρα, έχουμε μπει στην άνοιξη. Άσχετα που δεν έχουμε μπει, αλλά μπαίνουμε πάντα νωρίτερα όπως κάνουν τόσοι άλλοι και όλοι οι σχεδιαστές. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να περάσει η επόμενη. Το ίδιο ρούχο, αν το βάλεις με φλάτ παπουτσάκι, με φλάτ παντιλάκι, ναι. Δεν πας και στα νησιά και το φοράς και όποια ώρα της μέρας θέλεις. Αυτό είναι ένα λίγο boyfriend look, με την έννοια ότι είναι ένα σαν ανδρικό πουκάμισο, ναι. Που είναι σε μακριά πουκαμίσα, το οποίο μπορεί να φορεθεί και με ένα σορτσάκι και με παντελόνι. Εντάξει, το δείξαμε λίγο πιο γυμνό, πιο σεξι σήμερα, πιο παραλίας look. Όταν λες με ένα σορτσάκι, με ένα παντελόνι, το σορτσάκι μου θα το βάλω, θα το βλέπω. Λίγο. Πώς? Μπορεί να είναι ένα μακρύ σορτσάκι, μπορεί να είναι λίγο πιο μακρύ, προς βερμούδα, να φαίνεται πιο πολύ μπροστά. Αλλά μπορεί να μπει και μια ζώνη και να ανέβει. Και αυτό επίσης μπορεί να το αλλάξει, να το φορέσει έτσι απλά και ωραία, αλλά μπορεί άμα το φορέσει, ξέρω εγώ, κοσμήματα στο λαιμό πιο βαριά, με πιο όγκο, ας πούμε. Οπωσδήποτε. Και είναι ζώνη, και ένα ρούχο για χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή, μπορεί να βάλει ένα παντελόνι και να βάλει μια ωραία πλεκτή ζακέτα από πάνω και να γίνει ένα διαφορετικό look. Δηλαδή, είναι μία πουκαμίσα σε ένα πολύ ωραίο βαμβακερό ύφασμα. Είναι κάτι το οποίο εγώ προτείνω σχεδόν κάθε σεζόν. Δηλαδή, είναι ένα κλασικό ύφος. Συνήθως όχι στο λευκό. Το έχουμε βγάλει και σε ριγές στο παρελθόν και σε μαύρο με λουλούδια. Αυτό θα βγαίνει μόνο σε λευκό ή θα Όχι, πάλι άλλο χρώμα. Θα είναι και σε μαύρο και σε λιλά και ενδεχομένως και σε πιο έντονο χρώμα. Πολύ ωραία και είναι βαμβακερό. Είναι βαμβακερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη παρακαλούμε. Να, εδώ το ντύσαμε λίγο. Ας πούμε, αυτό το στυλ, εγώ δεν το έχω ξαναδεί από σένα. Εγώ εδώ εννοώ, μέσα έτσι. Εσύ μπορεί να τα βγάζεις στις μπουτίκ. Ναι. Εγώ λέω, εγώ δεν το έχω δει. Για πες μας τώρα. Αυτό είναι ένα στυλ το οποίο μπορεί να μας πάει από το γραφείο μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένα ανδρόγυνο σακάκι, πρώτα απ' όλα δεν φοριέται οπωσδήποτε με ένα φαρδί παντελόνι. Μπορεί να φορεθεί και με ένα πολύ στενό κοντό φόρεμα. Ή μπορεί να φορεθεί πάλι με ένα σορτσάκι. Δηλαδή, το σακάκι πάντα, ιδίως το μαύρο σακάκι, είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να χτίζουμε την καρδαρόμπα μας. Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι και σε μακό ύφασμα. Είναι πιο μαλακό, είναι πιο άνετο. Δεν είναι το σακάκι και το παντελόνι. Ναι. Δεν το καταλάβαινα από μακριά, μα δεν το πιανα. Θες, Αγγελική, να δείξει και το κάμισο? Αυτό είναι μια κοντή πουκαμίσα, η οποία μπορεί να φορεθεί σε ένα γραφείο και μια στενή πένσιλ φούστα. Μπορεί να φορεθεί στην παραλία πάλι με ένα σόρτς, με ένα μαγιό από κάτω. Και πάλι τα χρώματά μας θα είναι σίγουρα μαυρό, που εμείς έχουμε πάντα μαυρό, εννοείται. Εντάξει, και κλασικά μου, και χρώματα κλασικά, εν πάση περιπτώσει. Φέτος το καλοκαίρι, βέβαια, θα προτείνουμε και άκουα
και κίτρινο, έτσι έντονο σαφράν. Σε τι υφάσματα όμως, γιατί ξέρεις υφάσμα είναι. Στα πιο βραδινά που θα δούμε τώρα. Α, στα πιο βραδινά. Που βέβαια το βλέπουμε σε ολόσωμη φόρμα αυτή τη στιγμή. Ολόσωμη φόρμα, αυτή είναι μονοκόμματη. Μονοκόμματη. Πού ενώνεται. Να πάω. Ναι. Εδώ. Και δεν μου λες αυτό πώς φοριέται. Με ένα είναι μια μπουστάκι από μέσα με κάτι. Με ένα φανελάκι από μέσα. Κάτι με φανελάκι, πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα look που μπορεί να φορεθεί μέχρι και σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση βραδινή με το κατάλληλο styling. Μπορεί να φορεθεί πρωί με ένα αθλητικό. Δηλαδή νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να φορεθεί με πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Αυτό θα υπάρχει και σε άκουα, θα υπάρχει σε λιλά, σε λευκό. Λίγο πιο τολμηρό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε στη συνέχεια τι θα δούμε. Αυτό έχει ωραία πλάτη. Mm-hmm. Αυτό θα υπάρχει και σε βερζιόν μακρύ φορέματος, δηλαδή θα εξελιχθεί αυτή η ιδέα και σε... και σε αυτό πολλά χρώματα. Τι ύφασμα είναι. Αυτό είναι ένας τύπος βισκόζης, mm-hmm. Που έχει μια γυαλάδα. Έχει μια έτσι πιο ιδιαίτερη υφή από την κλασική βισκόζη που γνωρίζουμε. Για πες μου λίγο, ποια υφάσματα αγαπούν οι γυναίκες περισσότερο. Οι γυναίκες που έρχονται σε σένα, που απευθύνονται σε σένα, έτσι. Πιο πολύ αγαπούν τις φυσικές ίνες. Και η βισκόζη είναι φυσική ίνα γιατί προέρχεται από ξύλο. Από ξύλο. Εξού είναι βαριά. Είναι κυταρική ίνα. Κυρίως προτιμούν τις φυσικές ίνες, αγαπούν τα μαλακά υλικά, να μην τις γδέρνουν. Τα υλικά τα οποία μπορείς να φροντίσεις εύκολα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πολλές γυναίκες ρωτάνε αυτό που θέλει καθαριστήριο. Είναι πάντα μια ερώτηση που δεχόμαστε πολύ συχνά. Και η φροντίδα των ρούχων είναι και το πιο σημαντικό τελικά, για να μπορούμε να τα κρατάμε και περισσότερο καιρό τα ρούχα μας. Mm-hmm. Επόμενο. Αυτό τώρα κάνει μπάμο την Ορσαλία. Αν δεν έχω κάνει λάθος, αυτό είναι και το δώρο που δίνουμε σήμερα στη λεπτά. Ναι, είναι το δώρο μας. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, τώρα πώς θα το δώσουμε το φόρεμα για να μην αδικήσουμε καμία. Εγώ νομίζω ότι στείλτε μας mail στο eleni2@papakialfatv.gr και πριν τη λήξη της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και θα δώσουμε το δώρο. Είναι πολύ ωραίο ρούχο. Είναι ένα ρούχο που νομίζω σίγουρα με έχει χαρακτηρίσει. Αυτά πάρα πολύ. Απλά ήθελα σήμερα να σας δείξω και κάτι διαφορετικό. Και καλά έκανες. Και πολύ καλά έκανες. Για κάνε μας λίγο μια βόλτα. Πάνω κάτω. Περπάτησε μας λίγο. Γιατί αυτό το φόρεμα είναι ένα έρνο φόρεμα. Άμα δεν κουνηθούμε, δεν αυτώσει, δεν απλωθεί. Και αυτό επίσης θα υπάρχει σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Δηλαδή. Κίτρινο, λιλά, άκουα. Θα περιμένω. Θα περιμένω, ναι. Πολύ ωραία. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση παρότι το κορίτσι εδώ που το φοράει δεν έχει πολύ στήθος, δεν ανοίγει μπροστά. Όχι. Γιατί εγώ πάντα έχω αυτό το φόβο. Όχι. Ότι μπορεί να ανοίξει, να βγει έξω το στήθος κτλ. Σε αυτό μπορεί να φορεθεί και η ζώνη που μπορεί να δεθεί από πίσω και να στηρίξει και πιο καλά το φόρεμα και να έρθει μπροστά. Απλά θέλαμε να το δείξουμε μια πιο ανοιχτή πλάτη, πιο σεξι. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο, σας επαναλαμβάνω, από την Ορσαλία Παρθένη με πολύ πολύ αγάπη. Στείλτε μας mail στο eleni2@papakialfatv.gr. Ένα τυχερό κορίτσι. Αυτά έχουν μεγέθη. Το συγκεκριμένο θα έλεγα ότι είναι one size. Είναι έτσι, γιατί σε κάποια ρούχα έχει το λάστιχο που ανοίγει. Εδώ το ύφασμα είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή σας λέω να το βλέπετε στο κορίτσι. Φανταστείτε ότι και εγώ θα το έβαζα. Ή σας πω και η Κατερίνα θα το έβαζε. Γενικώς τρώνει στο στήθος πολύ καλά το κόψιμο αυτό. Γενικά εμείς στα ρούχα μας έχουμε την έννοια του one size. Φέτος θα εισάγουμε και κάποια νούμερα. Γιατί θεωρούμε ότι κάποια σχέδια μερικές φορές αδικούν τον πελάτη. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο μικρά, λίγο πιο μεγάλα. Και επίσης η πρώτη φορά φέτος θα δώσουμε και χονδρική. Δεν θα βρίσκουν τα ρούχα μας μόνο στα δικά μας καταστήματα. Ναι. Μπράβο, καλά έκανες. Ναι, αποφάσισα να το κάνω. Γιατί και πολύ καλά έκανες. Θεωρώ ότι υπάρχουν και πόλεις της Ελλάδας που δεν μπορούν πια να έρθουν στην Αθήνα να δουν τα ρούχα μας από κοντά. Και ας τα βρίσκουν και σε άλλα καταστήματα, όχι μόνο στα δικά μας. Ποιο ρούχο από αυτά που είχαμε φέρει και εδώ στην εκπομπή, μπορεί να το είχα βάλει και εγώ, έκανε νηφικό η Ελιάνα μας.
Είναι... Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, ήταν μια παραλλαγή. Το πάνω έμοιαζε αρκετά με το φόρεμα που φοράει η Αγγελική, αλλά είχε μια καταπληκτική φούστα σε οργάντζα. Ήταν πάρα πολύ ωραία επιλογή και όταν είδα και τις φωτογραφίες. Ναι, ναι, ήταν, και ήταν κούκλα, της πήγαινε πάρα πολύ. Έχουμε άλλο κορίτσι μέσα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εμείς θα τα ξαναπούμε, Ορσαλία. Αυτά που φοράς, πες μου, είναι δικά σου ή είναι απαλού? Είναι δικά μου, εννοείται. Έβαλα και εγώ ένα καλοκαιρινό look σήμερα. Εντάξει, θα σε μοιράξω, ήθελα. Εννοείται δικά σου είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Πολύ που θα περιμένουμε πραγματικά τα καλοκαιρινά και ήταν πολύ και νωρίς για πολύ χρώμα. Μη μου ανησυχείς. Μπα, όταν μας τα κάνετε και μας ξαφνιάζετε και μας τα βγάζετε μέσα στο χειμώνα, τι θα δούμε το καλοκαίρι είναι καλά. Είπα και εγώ να σας πιω στον ύπνο. Λοιπόν, σε περιμένω λίγο συντόμως να δούμε χρώμα χαμός. Πολλά φιλιά. Να σε καλά. Λοιπόν, στο Ελένη 2. papakialfatv.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα mail σας. Πριν κλείσει η εκπομπή, θέλω να βγάλουμε την νικήτρια. Πού θα πάρει πρώτη αυτό το υπέροχο, καταπληκτικό φόρεμα που μας έχει φέρει για δώρο σήμερα η Ορσαλία Παρθένη. Μακρύ, ωραίο, ξόπλατο, καταπληκτικό. Τώρα,